Από τα πιο γλωσσομαθή παιδιά στην Ευρώπη είναι τα Ελληνόπουλα, καθώς από μικρά μαθαίνουν ξένες γλώσσες. Με βάση τα στοιχεία της Eurostat που δημοσίευσε με αφορμή την Ευρωπαϊκή Μέρα Γλωσσών, τα παιδιά του Δημοτικού στη χώρα μας βρίσκονται στην τρίτη θέση στην εκμάθηση ξένων γλωσσών, καθώς μαθαίνουν τουλάχιστον 2 ξένες γλώσσες. Το βλέπω και το αντιλαμβάνεται και η τσέπη μας. Διότι πληρώνουμε από το νηπιαγωγείο μέχρι να φτάσουμε να τελειώσουν τα γερμανικά τους, τα αγγλικά, παλαιότερα ήταν τα γαλλικά. Τα παιδιά μας κατακτούν γνώσεις και εκπαιδεύονται από πολύ μικρά στην μόρφωση και στην κατάκτηση γνώσεων που θα τους φανούν πολύ χρήσιμα. Γιατί βλέπουμε ότι πηγαίνουμε στο εξωτερικό και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πιθανό να μην βρεις άνθρωπο να συνεννοηθεί σε άλλη γλώσσα. Ακόμα και στην αγγλική που είναι η βασική. Επιπλέον το 84% των μαθητών του Δημοτικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαθαίνει τουλάχιστον μια ξένη γλώσσα, ποσοστό που μεταφράζεται σε περίπου 19 εκατομμύρια μαθητών. Η ενασχόληση με τον τουρισμό αφενός και αυτά που λέμε γαλλικά και πιάνο από παλιά κτλ. Και δεδομένου ότι στην Κρήτη, ήμουν στο στράτο, έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα, στην Κρήτη το βιωτικό επίπεδο και το οικονομικό επίπεδο είναι αυξημένο, μπορούν οι Κρητικοί και τα κάνουν αυτά. Μπορούν οι Κρητικοί και μαθαίνουν και δεύτερη και τρίτη γλώσσα στα παιδιά τους. Έτυχε ο γιος μου και έχει πάει στο εξωτερικό και τα αγγλικά τα οποία ήξερε ήταν πάρα πολύ καλά. Άρα είσαι τα σωστά εφόδια δηλαδή να μπορεί. Τα σωστά εφόδια και αυτό αποδεικνύει σε σχέση με άλλες χώρες ότι το επίπεδο των ξένων γλωσσών που γίνεται, όπως γίνεται η εκμάθηση στην Ελλάδα, είναι πολύ σωστό. Και μπορεί η Βρετανία να βρίσκεται σε τροχιά αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εντούτοις η αγγλική γλώσσα είναι μακράν η πιο δημοφιλής ξένη γλώσσα για τους μαθητές δημοτικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς τη μαθαίνουν 17,5 εκατομμύρια μαθητές. Η γαλλική γλώσσα έρχεται δεύτερη και ακολουθούν η γερμανική, η ισπανική, η ρωσική και η ιταλική. Τα δικά μου παιδιά έχουν ξεκινήσει το ένα παιδί από την Δευτέρα Δημοτικού και το άλλο από την Τρίτη Δημοτικού. Μαθαίνουν ήδη αγγλικά, είναι στο δεύτερο έτος. Έχουν κάποιες δυσκολίες γιατί ταυτόχρονα προσπαθούν να μάθουν και την ελληνική, αλλά τους αρέσει, δείχνουν ενδιαφέρον και μπορώ να πω ότι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από τον τρόπο που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή την εκμάθηση της ξένης γλώσσας. Σήμερα πάντως στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο μιλούνται περισσότερες από 200 γλώσσες, 24 από τις οποίες είναι επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.